Βάλαμε και ένα ποτήρι χυμό μήλου που δίνει το τέλειο άρωμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλω το αλεύρι μου που φουσκώνει μόνο του. Θα προσθέσω αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Το προτιμώ γιατί δεν θα χρησιμοποιήσω το baking powder. Ό,τι αλεύρι έχετε για όλες τις χρήσεις, φαρίνα κάνει πολύ καλό το cake. Θα προσθέσετε 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Εάν βάλετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, δεν χρειάζεται. Ένα. Θέλουμε 2 ποτήρια φίλοι και φίλες. Αλεύρι που φουσκώνει μοναχόν του. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Τέλεια. Ανακατεύουμε να γίνει ο χυλός μας, όχι πολύ σφιχτό κέικ, ούτε πολύ ρευστό. Και θα έχουμε την τέλεια μιλόπιτα κέικ με χυμό μήλο και μήλα μέσα φυσικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως σας είπα στην αρχή, ζάχαρη κρυσταλλική. Εγώ χρησιμοποιώ τη ζάχαρη την καστανή. Αυτός είναι ο χυλός μου. Τέλεια. Εξαιρετική συνταγή. Η μυρωδιά που βγάζει πριν το βάλετε καν στο φούρνο, θα το αγαπήσετε πριν το ψήσετε να το φάτε. Είμαι σίγουρη. Αυτό είναι το κέικ μας, αυτός είναι ο χυλός μας και φεύγουμε το σύρμα για να προσθέσουμε τα μήλα μας. Εδώ, μηλαράκια ολοφρέσκα. Τέλεια. Θα μπούμε μέσα στο χυλό και είναι αυτή η μιλόπιτα κέικ που είναι όλο μήλο, είναι η κανέλα, είναι η βανίλια που δίνει το άρωμα, είναι ο χυμός που δίνει το άρωμα, θα σε ξετρελάνει. Θα αγαπήσεις αυτήν τη συνταγή, είμαι σίγουρη. Ναι, εσύ που με βλέπεις, θα ξετρελαθείς με την μιλόπιτα μου. Θα ψήσετε 170 βαθμούς αέρα σε προθερμασμένο φούρνο, πάντοτε. 170 βαθμούς, θέλει περίπου μία ώρα. Εάν βάλετε όταν το γλυφίδαν ή μαχαίρι στη μέση και σας βγει υγρό, να το αφήσετε ακόμα 10 λεπτάκια. Μπορεί να είναι και έτοιμο, εξαρτάται από το φούρνο της κάθε νοικοκυράς του κάθε νοικοκύρη μας. Εγώ βουτύρωσα φόρμα 26 εκατοστά, εδώ, πάει 6 βασικά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι φόρμα σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε την κυκλική με την τρύπα στη μέση, μπορείτε να βάλετε όποιον ταψάκι θέλετε, μίας χρήσης, ό,τι θέλετε. Θέλει 50 με 60 λεπτά ψήσιμο. Και τις σερβίρουμε με ζάχαρη νάχνη και κανέλα, με παγωτό, με ό,τι θέλουμε τις σερβίρουμε. Είμαι σίγουρη πως θα ξετρελαθείτε με το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, για την αγάπη σας και θα έρθω σύντομα με νέα συνταγή. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου παντού σε όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Την βάλω στο φούρνο για να μπορέσω να κλείσω. Δεν ξέρω να το κλείσω, η αλήθεια είναι. Για να μην σας αφήσω εδώ 60 λεπτά και να περιμένετε τη μιλόπιτα να σας τη δείξω.